Οικονομικά σε απασχολούν αυτή την περίοδο, έχεις φοβίες? Πάρα πολλές. Έχω πάρει ένα τεράστιο για τα δικά μου δεδομένα δάνειο στην πλάτη μου. Δηλαδή το διπλάσιο από το ποσό που μπορούσα να δώσω. Είστε δύο όμως, είστε ζευγάρι. Ναι. Δεν είσαι μόνη σου. Ναι, είμαστε δύο. Αλλά πήραμε ένα διαμέρισμα γιατί αποφασίσαμε πριν ξεκινήσει όλη αυτή η κρίση να κάνουμε αυτό το βήμα, επειδή είχαμε κάνει οικογένεια και παιδί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσουμε το διαμέρισμα αυτό που δεν είναι δικό μας, είναι της τράπεζας. Και οι δουλειές μας και των δύο είναι δουλειές ιδιαίτερα μετέωρες. Δουλεύουμε και οι δύο μένα, αλλά και οι δύο είμαστε άνεργοι κάθε Ιούνιο. Ποιος έχει περισσότερο άγχος από τους δυο σας? Νομίζω εγώ, αλλά ο Θοδωρής το διαχειρίζεται όλο αυτό. Δηλαδή είναι όλο πάνω του. Εγώ δεν έχω ιδέα πώς κινούνται τα οικονομικά. Εμένα το άγχος μου είναι πιο γενικό, αν θα έχουμε δουλειά, αν θα είμαστε... Αν θα μπορούμε να το πούμε. Όταν λες το διαχειρίζεται εκείνος, τι εννοείς? Ότι εκείνος είναι αυτός που θα πληρώσει, ας πούμε, τις δόσεις του δανείου ή τη ΔΕΗ ή τα χαράτσια ή το οτιδήποτε? Όλα. Γενικά με το Θοδωρή, επειδή δηλαδή, έχουμε εταιρεία. Δεν ασχολείσαι καθόλου με τα οικονομικά? Όχι. Για να καταλάβεις. Δεν ξέρεις τι έχετε, τι κάνετε, πώς θα κάνετε. Ξέρω. Για να καταλάβεις ακόμα και το συμβόλαιό μου, το άντρα σου το υπογράφει. Γιατί έχουμε εταιρεία. Οπότε είμαι ουσιαστικά δουλεύω για τη δική του εταιρεία. Και εκείνος το διαχειρίζεται. Όλα αυτά. Αλλά εγώ πάντα ήμουνα τελείως άσχετη. Δηλαδή, τι λες, παιδάκι? Πριν από τον άντρα μου είχα τον μπαμπά. Δεν μπορούμε να φύγουμε ταξίδια. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, είναι και πιο περιορισμένα τα οικονομικά πια που δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτούμε. Αλλά εκεί μου το πας. Ναι, εννοώ ότι τώρα και Θεσσαλονίκη θα τα σκεφτώ, ρε παιδί μου, όλα μου τα έξοδα, δεύτερη φορά πια. Αλλά έχουμε. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι ο χρόνος μας από τις 9 που κοιμάται το παιδί και μετά. Ότι αυτός είναι δικός μας χρόνος. Είναι, λέει, που λες αυτή η ώρα, που λες, ξαφνώνεις τον καναπέ, την ξέρεις αυτή την ώρα. Την ξέρω, ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση που την ακούω από σένα, που έχεις ένα παιδάκι. Έλα, ντε, πες με εσύ, πώς έχεις τρία. Αν είχες δύο ή τρία. Δεν ξέρω, τι θα έκανα. Είναι δύσκολο, έτσι. Είναι δύσκολο. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το κάνετε. Δηλαδή, που μου ρουφάει τόση ενέργεια, που λέω, Χριστέ μου, πώς το κάνουν αυτό με δύο και με τρία. Αλήθεια σου λέω.